calendar, de câteva dată lungă și mine. Oh, 90 minutes and to see the players, the new players, trying to follow what we had in these three weeks of preparation. Στόχος ήταν 30 λεπτάκια παράλληλα να δούμε και αν μπορούν οι νέοι παίκτες να προσαρμοστούν σε ό,τι ζητάμε σε αυτές τις τρεις εβδομάδες προετοιμασίας. It is normal that the mechanism between them are not perfect. It is need of time for them to enter, but I am very satisfied about their way of being involved in this game. They try, they push, they play the nice football. Some situations, okay, we didn't interpret well, but as I said, I was expecting that less good game. Είναι φυσιολογικό να μην υπάρχουν μηχανισμοί μεταξύ τους. Από την άλλη μεριά όμως η συμμετοχή στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή από όλους. Δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες καταστάσεις και περίμενα λίγο περισσότερο πράγματα σε αυτό. We played with Balo left back, we played with Mista, which is not a striker. And really they forced a lot, they forced to do, to respect, to give the best without complaining and trying to make very good trainings and games. Είχαμε τον Μπαλογιάννη στη θέση του αριστερού back, τον Μιστακίδη στην θέση του επιθετικού, δύο θέσεις οι οποίες δεν είναι οι φυσιολογικές τους θέσεις, αλλά ήταν παίκτες οι οποίοι προσπάθησαν, πίεσαν πάρα πολύ τις καταστάσεις, δεν παραπονέθηκαν ποτέ και συμμετείχαν σε αυτό. There are some players that could be, let's say, on a good level. There are some players that need more time of preparation. Position of Varda, came just for 4 or 5 days before. He pushed himself, he overcame a limit. Then we understand also from the players that physically or tactically are more ready than others from this group. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι λίγο πιο έτοιμοι, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν είναι τόσο έτοιμοι. Έχουμε την κατάσταση του Άρντ, ο οποίος έχει έρθει, πιέζει τον εαυτό του, έχει ξεπεράσει κάποια όρια και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον σε αυτό το group κάποιοι είναι λίγο πιο μπροστά και κάποιοι όχι. Υπάρχει κάτι που να τον προβληματίζει και αν η ήττα ακόμη και σε φιλικό είναι ένα πρόβλημα από την άποψη της ψυχολογίας. Δηλαδή το να χάνει ο ΠΑΟΚ παιχνίδια, ας πούμε, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες απαιτήσεις. No, because otherwise I would haven't do this game. Δεν θα έκανα το παιχνίδι αν σκεφτόμασταν αυτό το ενδεχόμενο. Because I know very well from the beginning that on Tuesday we'll have a game and then I should have kept, let's say, the main group for which will be involved in the game of Tuesday. Ξέρω πολύ καλά ότι έχουμε ένα παιχνίδι την Τρίτη, αυτό με την Βασιλεία, και θα έπρεπε να κρατήσω το βασικό, ας πούμε, μέρος του συνόλου μας για το επόμενο παιχνίδι. And we have lost the possibility to play 90 minutes. Και θα χάναμε έτσι την πιθανότητα, αν δεν γινόταν αυτό, να χάσουμε, να παίξουμε τα 90 λεπτά. Then, as I said, it was obvious that between these new players, that they don't know each other between them, not to work perfect some mechanism. Some players are used to mark man to man. Our style of playing is to cover the space, the zone. It wasn't a perfect understanding. We are used to, and we worked since August last year for building up from down. These players are here for 3 weeks. Then, for me, more than this game and the result was important to understand their involvement and as individual situations that could offer for us and who could be from this group faster ready and to enter in our let's say main. Είναι προφανές ότι οι μηχανισμοί ανάμεσα στους παίκτες δεν ήταν αυτοί που θέλαμε. Από πέρσι τον Αύγουστο που δουλεύουμε κάποια πράγματα, όπως το πώς θα κυκλοφορήσουμε την μπάλα, το πώς θα κάνουμε την ανάπτυξή μας. Υπάρχουν παίκτες εδώ οι οποίοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά τόσο άμεσα. Υπάρχουν παίκτες σε αυτό το group οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να μαρκάρουν man-to-man, ενώ εμείς καλύπτουμε πάντα το χώρο. Αυτό που είδαμε σήμερα, που θέλαμε να δούμε σήμερα, ήταν η συμμετοχή και το ποιοι παίκτες μπορούν, ας πούμε, από αυτό το group να βρεθούν πιο κοντά στο πιο βασικό γκρουπ παιχτών. Πρώτη εμφάνιση σήμερα για τον Λίρατζι. Θέλω να μας κάνει λίγο ένα σχόλιο. Πώς σκέφτεται την διαχείρισή του? He was with us, he will continue with us. He was in the national team in this last month.
He came back for 4-5 days of holiday and then we brought him here. Having also these two games of 90 minutes and the need to have a balance and not to risk some injured situations like was today Varda that after 55-60 minutes was dead and not to force him until the end. Also Jabba, which has very good quality, good potential, in the last 20 minutes was a little bit down. Normal. Ο Λίρτζης είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μαζί μας εδώ και καιρό, έλειπε για την εθνική ομάδα, πήρε την άδεια που έπρεπε μετά τις υποχρεώσεις, κλήθηκε εδώ στην Ολλανδία για να τη συμμετοχή του σε αυτά τα φιλικά, για να αποφύγουμε κάποιες καταστάσεις με οποιονδήποτε τραυματισμό. Είδαμε ότι ο Άρτα κουράστηκε μετά το 55-60, οπότε έπρεπε να βγει ο Τζάμπα, παρόλο τα προσόντα του και το τι μπορεί να γίνει, βρέθηκε και αυτός να είναι κουρασμένος στο τελευταίο 20 λεπτό, οπότε αυτή ήταν και η συμμετοχή του στο φιλικό. We are a team that we like to attack the space behind the defenders. We have a lot of these actions during games. We work for this. In this moment, for this team that played, it's just the way to understand because we didn't do too much. We had a good control of the ball. But without creating movements behind their defense, and step by step, also Varda must get used with this, and all the others, Mistakidis, and they were coming more to have the control in front of defense. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει πολύ το να πηγαίνει στον χώρο. Από εκεί και πέρα δεν προλάβουμε να το δουλέψουμε πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να το συνηθίσουν και κάποιοι παίκτες όπως ο Βάρντο, ο Μιστακίδης, οι οποίοι ήρθαν περισσότερο. Λάμπρου, yes. Ο Λάμπρου, οι οποίοι ήρθαν περισσότερο και ζητούσαν την μπάλα στα πόδια τους. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλο αυτό. Αύριο είναι ένα απλά τελευταίο φιλικό ή η γενική πρόβα για τη Βασιλεία. The first target is to finish with 90 minutes. We are at the end of two camp stages. We are mentally tired. We need 2 days of refresh and after to come back very well for the game. Tomorrow, yes, it's a good training, having the possibility to use, as I said before, a lot of from main players. I don't know, really, I don't know, maybe also from this team that play today, one or two can come inside. We'll see, but yes, let's say that I'm expecting for tomorrow a good training. Πρώτος στόχος μας είναι τα 90 λεπτά. Για αύριο υπάρχει μια γενικότερη κούραση. Βρισκόμαστε στο και πνευματική. Βρισκόμαστε στο τέλος του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας. Χρειαζόμαστε τις 2 μέρες για να ανανεωθούμε περισσότερο. Θα χρησιμοποιήσουμε ας πούμε τις πιο βασικές μας επιλογές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σήμερα μπορεί να μην κάποιος από τους σημερινούς μπορεί να είναι στο αρχικό σχήμα με τη Βασιλεία, αλλά παρόλα αυτά αυτό που χρειαζόμαστε είναι 90 λεπτά και μια καλή προπόνηση. Μιλήσατε για τον Μπαλογιάννη στα αριστερά, τον Μιστακίδη που δεν είναι καθαρό όμως επιθετικός. Ήταν σημαντικό τελικά ότι δεν ήρθαν οι παίκτες που είχατε ζητήσει μετά το φιλικό με την Νόρτσενα. You talked about Μπαλογιάννης that played as a left back, Μιστακίδης that played as a striker the pre-season. So was it important the fact that the players that you wanted didn't come until the end of the pre-season? Oh, and you talked about this. Let's not talk and without creating pressure. We the club work is working for this. This was the situations during the transfer period. Some of the players didn't want to come here. Some were with a higher prices. We will find this. It was very good for them because they played in different positions and their experience could improve and could grow up. Each player of this needs to have around them players with more experience and in that moment also their confidence improved during the games. Then we are, as I said, we are on a correct way of working and. We expect yes to complete these positions because during a season we need really these two positions to be fulfilled with players that
know exactly and have experience to play in this position. Δεν θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή δημιουργώντας πίεση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ομάδα δουλεύει ακριβώς πάνω σε το τι θέλουμε. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, υπήρχαν παίκτες που δεν ήθελαν να έρθουν, υπήρχαν παίκτες οι οποίοι είχαν διαφορετικές απαιτήσεις. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Μπαλογιάννη και τον Μιστακίδη, είναι καλό το γεγονός ότι έπαιξαν σε μια διαφορετική θέση, μαθαίνοντας και κάτι διαφορετικό. Είναι καλό το γεγονός ότι είχαν έμπειρους παίκτες δίπλα για να τους βοηθήσουν σε όλο αυτό. Και ναι, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το ρόστερ, έχοντας μια γεμάτη χρονιά μπροστά μας, την οποία θα χρειαστούμε παίκτες οι οποίοι θα μας υποστηρίξουν λίγο καλύτερα σε αυτές τις θέσεις. From other points of view, it's good that we had this possibility because probably Baloyiannis would have played much less minutes in this stage. Απ' την άλλη, μπορούμε να πούμε ότι ήταν και καλό, γιατί ο Μπαλογιάννης θα έπαιζε υπό άλλες συνθήκες λιγότερα λεπτά σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Maybe in front would have been the same situation. Ενδεχομένως μπροστά να ήταν και η ίδια κατάσταση. Last game against Steaua, let's say, we discovered a very good chemistry between Omar and Pelki that could surprise the opponents in the central zone of our attack. Απέναντι στην Steaua είδαμε τον Omar με τον Ελκαντουρί μαζί με τον Πέλκα να δημιουργούν μια ωραία διάδα που μπορούν να εκπλήξουν το κέντρο της άμυνας οποιασδήποτε ομάδας. Varda, it's a good situation to use him in this position behind the striker. It's not his position, it's obvious, but okay, we understand very well. His position is to play on left or right because we had a lot of talks about where we need and where Varda could play. It was a very good step for us to understand a lot of things and to improve, as I said, the minutes of the player, the shape, the physical aspect. Και για τον Βάρντα ήταν μια διαφορετική θέση σε αυτό το στάδιο, ξέροντας ότι παίζει στο πλάι περισσότερο, αλλά χρησιμοποιήθηκε και στο κέντρο. Ήταν ένα καλό βήμα και μια καλή εμπειρία για να δούμε τι μπορούν να κάνουν διαφορετικό κάποιοι παίκτες.